Ελεύθερο Άγιο Παράκλητο, το πνεύμα τη Αθήνα, παιδευτικού παρόν, τα πάντα πληρών, τη ευρώ του Αγίου, τη ζωή χορηγό, τη θέα και σκύνο του Αγίου, ευχάριστο τη μα, το πάση γύρω, τη όσο ελευθερία ψυχά σήμα. Αμήν. Λοιπόν, καλώ το παιδί. Καλώ το παιδί. Τα θέματα μας για όσους μας βλέπουν για πρώτη φορά είναι μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων. Αλλά περιστασιακά, αν προκύψει και καμιά ορτή Αγίου Μεγάλου, μπορεί να αλλάξουμε την πλεύση για μια φορά δύο. Λοιπόν, ειδικά στην περασμένη σύναξη είχαμε ως θέμα την Πεντηκοστή και ερμηνεύσαμε και είπαμε ότι δεν πρόκειται, όταν γράφει ειδικά οι γράφονοι πράξεις των Αποστόλων την ημέρα της Πεντηκοστής, ότι είναι η δική μας Πεντηκοστή, αλλά είναι 50 ημέρες μετά το Εβραϊκό Πάσχα, που γιόρταζαν το Εβραϊκό Πάσχα την απελευθέρωσή τους από τη σκλαβιά των Αιγυπτίων. Την ημέρα της απελευθερώσεως την ονόμαζαν Πάσχα, πέρασμα από την Αίγυπτο στο Ισραήλ. Αυτό σημαίνει Πάσχα. 50 μέρες λοιπόν μετά από τη γιορτή αυτή μάζευαν την πρώτη συγκομιδή από τα χωράφια και την πρόσφεραν την πιο εκλεκτή, σύμφωνα με τον νόμο, στο Θεό. Για αυτή την Πεντηκοστή μιλάει η Καινή Διαθήκη μέσα, όχι για τη δική μας Πεντηκοστή. Η δική μας Πεντηκοστή είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Ομιλήσαμε για την ανάληψη του Κυρίου, ότι ενώπιον των μαθητών ανελήφθη συνοδεία δόξης ουρανίου, συνοδευόμενος από τάγματα αγγέλων και αρχαγγέλων. Και σημειώνει η Αγιογραφή ότι «Ον τρόπον εθεάσαστε», τον τρόπο με τον οποίο τον είδατε, έλεγαν οι άγγελοι στους Αποστόλους, την ώρα που τον έβλεπαν ανεβαίνει στον ουρανό, «Ον τρόπον εθεάσαστε εν δόξη ανερχόμενον», έτσι πρόκειται να κατέβει. Όταν πρόκειται να γίνει η αποκατάσταση πάντων. Όταν θα βάλει την ουρά του από κάτω και θα πάει στα τάρταρα του Άδου, εκείνος που κυβερνάει τον αέρα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο άρχον του αέρος του κόσμου τούτου, είναι ο διάβολος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτός κυβερνάει, γι' αυτό έχουμε αυτή την κακοδαιμονία μες στον κόσμο. Και το δέχεται βέβαια και ο άνθρωπος αυτό και υποφέρει, αφού η δουλειά του είναι να κάνει τον άνθρωπο να υποφέρει. Αφού λοιπόν έφυγε ο Κύριος και τους έταξε ότι είναι συμφέρον σας να φύγω εγώ, γιατί όταν φύγω εγώ θα στείλω το Πνεύμα το Άγιον, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, για να σας φωτίζει,
να σας παρηγορεί και να σας δυναμώνει. Και όντως, την ημέρα της Πεντηκοστής, κατέβηκε το Πνεύμα του Άγιου. Και αυτοί που ήσαν δειλοί σαν το λαγό και πιο πολύ ακόμη, οι μαθητές του Χριστού εννοώ, γιατί να ο Πέτρος, όταν συνελήφθη ο Κύριος, τρεις φορές τον αργήθηκε. Όχι, λέει, και μάλιστα με όρκο, φοβούμενος μη του πάρουν τη ζωή οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Οι υπόλοιποι μαθητές το ίδιο. Ήσαν, λέει, συνηγμένοι, λέει, για τον φόβο των Ιουδαίων. Μαζεμένοι και κρυμμένοι, γιατί φοβόντουσαν τους Ιουδαίους. Είδανε τι απέγινε με το πρόσωπο του Κύριου, είχαν μαζευτεί και περίμεναν τι μέλη γενέστε, αφού τους είχαν δει ότι ήταν μαθητές του. Έπρεπε λοιπόν να φύγει αυτό το κράτος του φόβου από πάνω τους. Αυτή η δύναμη, έλατε μέσα, έλατε μέσα. Έλα Δημήτρη, κάτσε. Λοιπόν, αυτή η δύναμη που τους κρατήσε σαν να ήσαν δεμένοι χειροπόδαρα, έπρεπε να φύγει από τη μέση. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, εγώ πέμψω, θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο να σας ενισχύσει, γιατί τους είχε πει ότι θα κηρύξουν την Ανάστασή Του στα πέρατα της Οικουμένης, της τότε γνωστής Οικουμένης. Όντως πήγανε και στην Ινδία, ο Απόστολος Θωμάς πήγε. Στην Ινδία πήγε. Λοιπόν, αφού λοιπόν έστειλε την Πεντηκοστή το Πνεύμα του Άγιου και από λαγί όντως γίνανε λέοντες, εκείνοι ήταν ενώπιον βασιλέων και αυτοκρατόρων και παντός ανθρώπου, χωρίς κανένα φόβο, τον Αναστάντα Ιησού Χριστόν. Τον Αναστάντα Ιησού Χριστόν. Γράφει λοιπόν, και έχει μέσα η γραφή κομμάτια από αυτά και θα αναφέρω, γράφει λοιπόν, ανέβησαν ο Πέτρος και ο Ιωάννης εις το ιερόν μετά την Πεντηκοστή, προσεύξαστε για να προσευχηθούν περί την ώραν την ενάτην. Δηλαδή, ώρα ενάτη σε εμάς είναι 3 η ώρα, περί την ώρα την ενότη. Και όπως ανέβαιναν για να μπουν στο ιερό, είχε τοποθετηθεί, μάλλον τοποθετούσαν καθημερινά, μπροστά στην πύλη, προτού μπουν μέσα στο λαό, έναν παράλυτο, ο οποίος επήχε, άπλωνε το χέρι να του δώσουν κάτι. Όπως συνήθως κάνουν έξω από τους ναούς όλοι οι έχοντες ανάγκη. Ατενίσας ο Πέτρος, γυρίζει ο Απόστολος Πέτρος, τον βλέπει και του λέγει, αργύριον και χρυσίον ούχ υπάρχει μη, δεν έχω να σου δώσω, λέει. Τέτοια δεν έχω να σου δώσω. Πώς να έχει, αφού είχαν λάβει εντολή από τον Κύριο, δεν θα έχετε σακούλι που να έχει μέσα ούτε λεφτά ούτε τρόφιμα. Στην πόλη που θα πάτε και στο σπίτι που θα σας δεχθεί, ευχαρίστως εκεί θα μείνετε. Αν δεν σας δεχθούνε, βγείτε έξω, σκουπίστε, τυλάχτε και τα πόδια σας να φύγει η σκόνη από πάνω. Γιατί αυτή η σκόνη είναι της απιστίας. Και αυτό λοιπόν άπλωσε το χέρι. Αλλά του λέει, άπλωσε, πω, μπορεί να μην έχω,
Αυτό είναι μια ερμηνεία παραπάνω δική μου. Να μην έχω να σου δώσω ασήμι ή χρυσό. Ω έχω εκείνο που έχω, όμως θα σου δώσω. Προσέξτε το. Δεν είχε υλικά αγαθά να του δώσει. Όμως οπωσδήποτε είχε κάτι να του δώσει. Εν το ονόματι του Ιησού, στο όνομα του Κυρίου Ιησού, έγινε και περιπάτη. Σήκω πάνω και περπάτα. Και λαβών τη χειρός αυτού και αφού τρέψε το χέρι, ήγηρε, σηκώθηκε και δυνάμωσαν, λέει, τα σφυρά κάτω τα πόδια όπου οι αρθρώσεις και περπατούσε. Έξαλλος γενόμενος, λέει. Τότε, λέει, από τη χαρά τη μεγάλη έγινε έξαλλος ο παράλυτος. Και καθόταν και άκουγε τους Αγίους Αποστόλους. Και όλοι, λέγει, εξεπλάγησαν. Είναι ένα από τα πρώτα θαύματα που οι αλλοιείς της Τιβεριάδος, οι ψαράδες της Τιβεριάδος και ο Πέτρος και ο Ανδρέας ψαράδες ήταν. Ψάρευαν. Τώρα όμως είναι η ώρα να συμβεί εκείνο που τους είχε πει «Ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων». Θα σας κάνω να ψαρεύετε ανθρώπους με το δίχτυ του Πνεύματος, που είναι πολύ πιο ισχυρό από εκείνο το δίχτυ που έχει τώρα εσείς. Δεν σπάει αυτό. Όντως, με το που είδαν τον παράλυτο να σηκώνεται να περπατάει, αμέσως όχουλος, όπως συμβαίνει πάντα όταν δούμε ένα συμβάν, όλοι μας λένε τι συνέβη, λέμε, τι συμβαίνει και τρέχουμε και αμέσως γεμίζει η περιοχή, αμέσως. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πάντοτε και σε όλες τους ανθρώπους. Κάτι το εξαιρετικό, κάτι το περίεργο θα λέγαμε, είδαν φωνές, ακούστηκαν, ο παράλυτος που ήταν καθημερινά και ζητούσε, τώρα περπατάει και τον έκαναν, τον σήκωσαν αυτοί οι δύο ψαράδες. Η του Ιησού μαθητέ. Αυτό δεν ήταν θαύμα που έγινε χωρίς παραπέρα συνέπεια. Αμέσως, λέει, επέστησαν, ήρθαν μπροστά του. Αυτό μας, γιατί στο ναό υπήρχε φρουρά. Λέει, ο αρχηγός και η σπήρα αυτού μαζί και στρατιώτες μαζί. Και ανακαίρεθηκε το γεγονός, συλλάβετε τους. Τους ψαράδες, να συλλάβουν τους ψαράδες. Επί το ονόματι αυτού, στο όνομά του, σας παραγγέλνουμε, το καθόλου, το ακούτε πως το στην γραφή αυτό, το καθόλου αποφέγγεστε. Να μην ξαναβγάλετε τσιμουδιά, τα λέγαμε σήμερα. Το καθόλου αποφθαίνεστε. Μπροστά λοιπόν στο χιλίαρχο, στους στρατιώτες, στους επισήμους που ήσαν του λαού, στο λαό, λέγει, μα πώς είναι δυνατόν να πειθαρχήσουμε σε άνθρωπο και να μην πειθαρχήσουμε στο Θεό που μας είχε θέσει εντολή να ανοίξουμε το στόμα μας να μιλάμε. Είναι δυνατόν. Εμείς θα κηρύξουμε στα πέρατα της Οικουμένης το όνομά του. Το όνομά του. Πώς το κάνατε αυτό, ρωτάνε. Και απαντάνε, εν το ονόματι Ιησού Χριστού. Όχι από τη δική μας δύναμη. Μη μας κοιτάτε με περιέργεια. Προσέξτε κάτι. Άνθρωποι σαν και εσάς είμαστε κι εμείς. Γράφει. Σαν και εσάς, ουχή τη δία δυνάμει, λέει. Όχι με τη δική μας δύναμη, αλλά στο όνομα εκείνου που εσείς σταυρώσατε. Και τον ανέστησε ο πατέρας του από νεκρό. Αυτό το πήγαινε κάτω. Ότι είσαι σταυρωτές.
εκείνου που είχαν κηρύξει οι προφήτες ότι θα έρθει στη γη και θα είναι ο Μεσσίας του κόσμου για να τον σώσει. Δεν το πήγαινα κάτω, δεν σταύρωσαν αυτόν. Και ούτε το πάνε μέχρι σήμερα. Αυτή η άρχουσα τάξη. Μόνο η άρχουσα τάξη. Άκουγα χθες ένα βίντεο που έλεγε υπάρχουν πάρα πολλοί Εβραίοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Μην καταδικάζουμε όλους. Παντού υπάρχουν και το καλό και το κακό. Και σε εμάς και σε αυτούς. Και εμείς είμαστε βαπτισμένοι στο όνομά του και, όμως οι περισσότεροι είναι εξωμώτες. Δηλαδή έχουν παραβιάσει το όρκο που δίνουν στη βάπτιση ότι θα είναι πιστοί χριστιανοί. Και όχι μόνο αυτό. Άχνια, σκοτάδια απέραστα, πέρα για πέρα, γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σκοτάδια απέραστα, πέρα για πέρα. Γιατί μια ζωή αδιαφορίας. Το είπα και θα το επαναλάβω. Περνούσα στο διάδρομο εδώ στην πλατεία που πάει απάνω, παλαιότερα, και μου φωνάξανε Κώστα, δύο συνάδελφοι. Έλα εδώ λίγο. Εγώ δεν συγκρίζω με κάποιο καφενείο. Λέω, ας γυρίσω. Είπα, ας γυρίσω. Για καλό όμως γύρισα. Μου κάνανε κάποιες ερωτήσεις. Ρε παιδιά, λέω, εσείς πώς το βλέπετε? Άλλος ζει μία ζωή γύρω από τα θεία και έχει ανάλογη αγωγή με αυτά που διαβάζει, άσχετα αν είναι δεν είναι καλός άνθρωπος, όπως αντιλαμβάνεται ότι είναι κακός άνθρωπος, ότι εν πάση περιπτώσει αγωνίζεται και έχει ένα άλφα τρόπο αγωγής με βάση και που διαβάζει. Εσείς με ρωτάτε τώρα, ερώτηση στο ποδάρι, γίνονται αυτά τα θάματα, αυτά τα πράγματα με μια ερώτηση ποδαριού στο τραπέζι? Όχι, το παραγγείλει, όχι. Όμως κάναμε μια αλφαζήτηση, κάτι πήρανε, κάτι τους είπα και τους έδωσα μερικές συμβουλές να ανοίξουν και λίγο να δουν γιατί είναι ορισμένα πράγματα πολύ δυνατά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι λέγει στο παράλυτο ο Πέτρος, αυτό που έχω θα σου δώσω. Το σκεφτήκαμε καλά ο καθένας μας. Τι έχουμε να προσφέρουμε στον άλλον? Δεν μιλάμε για λεφτά. Δεν μιλάμε για λεφτά. Και στο τέλος τώρα, αν δεν μπορούμε να ανοίξουμε το στόμα, μπορούμε να βάλουμε τα γόνατα. Να τα προσφέρουμε μυστικά για τους συνανθρώπους μας. Αυτό το έχουν ανάγκη. Και αν είναι μυστικά και θόρυβο, είναι ακόμα καλύτερα να μιλήσει ο Θεός για μας σε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε καλό στον κάθε άνθρωπο. Τα ακούει ο Θεός όταν είναι για τον συνάνθρωπό μας. Ο έχω, εκείνο που έχω, τούτο σου δίνω. Μπορεί να μην έχω τότε ρούχα να φορέσω. Όμως μπορώ να προσφέρω ένα καλό λόγο. Αν η ζωή μας ήταν γεμάτη από τον καλό λόγο την ημέρα, θα κυβερνούσε η ηρεμία μας μέσα μας. Το έχετε δοκιμάσει? Το φωνάζω με έναν σπίτι μου παντού. Να μην λείπει ο καλός λόγος που έχει πηγή το καλό λογισμό. Πάνω σε αυτό υπάρχει μεγάλη ευτυχία. Η ζωή του ανθρώπου κυλάει, θα λέγα μια λέξη, παραδείσια. Παραδείσια. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει πειρασμός να σε ενοχλεί προς Θεού. Όμως δεν πλησιάζει εύκολα στον καλό λογισμό διάβολος. Ο κακός λογισμός σε κάνει μπαμ. Είναι χειροβοβίδα που την κατάσταση στο χέρι και την σκαλίζει και σκοτώνει. Πώς το κάνουμε, το καταλαβαίνουμε. Καλή λογισμή, μόνο καλή λογισμή. Λοιπόν, συνεχίζω. Παρήγγειλα λοιπόν οι αρχιερείς, αυτοί που στάβωσαν τον Κύριο, και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, το, επαναλαμβάνω, καθόλου μη αποφθέγγεστε. Και η απάντηση δόθηκε, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον, εμείς θα κάνουμε πειθαρχία στο Θεό μάλλον περισσότερο παρά σε εσάς.
Μακόλονται και κλείνονται στη φυλακή. Και ήσαν προσευχόμενοι όλη τη νύχτα με σκοπό την επόμενη να γίνει νέα ανάκληση. Και απ' έξω η φρουρά που υπήρχε ήταν επάλληλη, δηλαδή στην πόρτα παραπέρα, παραπέρα, γιατί λέει γράφει, γράφουν οι πράξεις. Θα το δούμε. Αυτοί όμως τη νύχτα δεν τιμώνουσαν, προσευχόντουσαν οι Απόστολοι. Εκτός τούτου, οι οικογένειές τους και οι πρώτοι και κλειμένοι του Χριστού είχαν μαζευτεί στο σπίτι του Πέτρου και την κάνανε προσευχή όλοι μαζί στο σπίτι του Πέτρου. Ήταν η πρώτη κατοίκον εκκλησία αυτή, η πρώτη εκκλησία που είχε την έδρα της στο σπίτι του Πέτρου και προσεύχονταν για τους φυλακισμένους. Προσεύχονταν για τους φυλακισμένους. Λέγει η Γραφή, 12 η ώρα νύχτα, του χτυπάει τα πλευρά Άγγελος Κυρίου του Πέτρου. Αυτό συμβαίνει μέχρι σήμερα, όχι στους φυλακισμένους και στους Αγίους. Πώς να το κάνουμε? Λέει, δεν τους είδα, λέει ο άλλος. Δεν θα τους δεις ποτέ, ρε φίλε. Έχε κι εσύ στο νου σου ότι υπάρχουν γραφές, ότι υπάρχουν βία Αγίων, ότι υπάρχει εκκλησία, ότι υπάρχουν μυστήρα της εκκλησίας, να έχεις την αγωγή αυτή και θα σε αφήσω εδώ έτσι. Θες να σου δει, ξέρω Λούκου μου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τίποτα δεν δίνεται χωρίς καμία θυσία. Μάλιστα τα καλά θέλουν πολύ μεγάλη θυσία. Τα καλά θέλουν πάρα πολύ μεγάλη θυσία. Προσευχή λοιπόν στο σπίτι του Πέτρου, προσευχή στη φυλακή, χτυπάει στα πλευρά του Πέτρου ο άγγελος, σήκω του λέει, φόρεσε τα σανδάλια, φόρεσε τα σανδάλια, τον παίρνει από το χέρι, εδώκι όραμα βλέπει λέει, νόμιζε ο Απόστολος Παύλος λέει η Γραφή, εδώκι πίστευε ότι βλέπει κάποιο όραμα, αλλά όμως ήταν πραγματικότητα. Τον βγάζει από τη φυλακή, περνάει λέει, ανοίγει πόρτα, άνοιξαν οι πόρτες διάπλατα, και τι εμποδίζει το Θεό. Περνάει τη μια φορά, περνάει την άλλη φορά, πάει στην άλλη λέει πύλη, του λέει άντε πήγαινε τώρα. Όταν τους πέρασε τη τρίτη δόση της πύλης, ξυπνάει και λέει Άγγελος Κυρίου ήταν. Είδε τι ήταν έξω. Ήταν αόρατη. Yeah. Ήταν αόρατος και πέρασε τη φρουρά όλη. Γιατί στους Αγίους είναι ορατός. Στους Αγίους είναι ορατός. Στους δε φύλακας, όπως έκανε Πινόε, έριξε λέει, θα λέγαμε στάχτη τα μάτια και τους τύπλους και δεν βλέπανε, θα λέγα σε γλώσσα απλή και καθαρή. Όπου ο Θεός θέλει, γίνονται όλα εν ρηπή οφθαλμού χωρίς να παρήδηση οποιοςδήποτε. Τι τον εμποδίζει το Θεό? Δεν έχει αυτός εμπόδια. Μην βάζουμε το λογισμό μας σε καθαρή στιγμή, ξερή λογική που δεν μπορεί να ερμηνεύσει τα ουράνια. Όλη η Γραφή θέλει το μυαλό απλό, όσο πιο απλό γίνεται, όσο πιο απλό γίνεται, για να περάσει μέσα, να σε φωτίσει. Γιατί άμα δεν είναι απλό το μυαλό, δεν περνάει με τίποτα. Θέλει να είναι απλό. Ας είσαι διαγράμματος. Οι διαγράμματες κρυούλες καταλαβαίνουν πιο πολλά, πιο πολλές επιστήμονες πανεμινεύσουν με την επιστήμη τους. Δεν μιλεύονται. Λοιπόν, φτάσανε στο σπίτι του Πέτρου, χτυπάει την πόρτα. Βγαίνει ένα κοριτσάκι, 12 μεσάνυχτα ήταν και κάτι. Κοιτάει κλειδαρότρυπα, ο Πέτρος λέει. Δεν μένει λέει, έτσι λένε, είσαι τρελή, λέει, ο Πέτρος είναι στη φυλακή μέσα. Μα αφού βλέπω ότι είναι ο Πέτρος και φωνάζει. Καταλάβονται η φωνή του Πέτρου, ανοίγουν και διηγήθηκε ο Πέτρος τι είχε συμβεί. Θέλω να καταλήξω. Ακούστε με. Όταν χρειαστεί την κατάλληλη στιγμή, την ώρα
που δεν υπάρχει διέξοδος σωτηρίας, προσέξουμε, προσέξουμε αυτό, σωτηρίας, είτε κατά άνθρωπον, είτε πανελλαδικά, την ώρα αυτή κάνει την παρέμβασή του ο Θεός. Εκεί που είναι το εντελώς αδύνατο, το εντελώς αδύνατο, τότε λέει εγώ εδώ είμαι. Σε όλες τις περιπτώσεις, στο εντελώς αδύνατο, γράφει ο Απόστολος Παύλος, κάθε μέρα τυραννιόμουν στα βασανιστήρια. Το βράδυ έλεγα τελείωσε η ζωή μου. Τι ώρα που έβλεπα τελείωσε η ζωή μου, το χέρι του Θεού μου έλεγε όχι, εδώ είμαι εγώ. Να το χωνέψουμε. Η Ελλαδίτσα έχουν σκοπό να την καταντήσουν περισσότερο από ό,τι είναι. Περισσότερο από ό,τι είναι. Άκουγα ένα βίντεο ενός επιστήμονα από την Αμερική, λέει 40 χρόνια έκανα να γράψω ένα βιβλίο και γράφει τα απομνημόνευμα, αυτά που πριν συνέλεξε 50 ολόκληρα χρόνια καθηγής πανεπιστημίου στην, πώς τη λένε, σε ένα μέρος της Αμερικής. Δεν θυμάμαι το όνομά της. Μου ξεφεύγει τώρα. Μετά από 40 χρόνια το έγραψα. Και γράφει αυτά που γίνονται όλα σήμερα, όλα όσα γίνονται, τα οποία είχε από τότε μελετήσει σε βιβλία μέσα, δεξιά και αριστερά, και τα γράφει. Και λέει όμως, δεν γνωρίζουν αυτοί που σχεδιάζουν αιώνες τώρα μόνο η καταστροφή της Ελλάδος. Προσέξτε το και το πράγμα. Μόνο η καταστροφή της Ελλάδος. Γιατί είναι Ορθόδοξοι. Αυτοί που κυβερνάνε έχουν τύφλα στα μάτια. Δεν βλέπουν 70 χρόνια την ίδια Ρωσία. Διώχθηκε όσο δεν παίρνει άλλο ο χριστιανισμός. Μέχρι στιγμή να βλέπουν ότι τέρμα η εξέλιξη της Ρωσίας. Άνθος. Ωραίο, ωραίο η εξέλιξη της Ρωσίας. Εμείς είμαστε κάτι άλλο. Εμείς είμαστε κάτι άλλο. Αυτοί έχουν ανθούν τώρα. Αλλά δεν αφήνει ο Θεός την Εκκλησία. Ούτε την άφησε, ούτε πρόκειται να την αφήσει. Αφού μάλιστα έχει υποσχεθεί ο Κύριος δόξα στην Εκκλησία Του. Δόξα στην Εκκλησία Του. Αυτοί θα ετηθούν. Η Εκκλησία Του θα υψωθεί. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος πολύ καθαρά. Εκκλησία, Εκκλησία Χριστού, χωρίς τον πόλεμο του εχθρού δεν γίνεται να υπάρχει. Πάντα διωγμός, πάντα πόλεμος και πάντα όρθια η Εκκλησία. Πάντα όρθια η Εκκλησία. Στο όνομα τίνος τον ρωτήσανε τον Απόστολο Παύλο, τον Πέτρο με συγχωρείτε, τον έκανες καλά και απάντησε ουκ εστιν έτερον όνομα υπό τον ουρανόν, δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό ενώ δισωθήνε που μπορεί να στηριχθεί η ανθρωπότητα για να σωθεί παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού. Ξεκάθαρα, αυτός ο δηλός που τρεις φορές τον αρνήθηκε, τώρα ενώπιον αρχιερέων, ενώπιον διοκτών, ενώπιον πλήθους λαού, αυτό είναι το όνομα που μπορέσει ο κόσμος. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Αυτός έγινε άνθρωπος, αυτός αναστήθηκε, αυτός θα έρθει πάλι να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Ξεκάθαρα, ο αγράμματος αλιεύς της Τιβεριάδος γίνεται κήρυκας, διαπρίσιος, ζωντανός του Λόγου του Θεού. Ακούστε, η Εκκλησία λέει, όταν μιλάει για αυτά τα γεγονότα, μιλάει πάρα πολύ όμορφα. Παράδοξα σήμερον είδον τα έθνη πάντα. Λέει αυτά που είδαν οι λαοί αυτοί που άκουσαν τότε
το Λόγο του Θεού. Είδαν παράδοξα πράγματα. Δεν περίμεναν να τα δουν. Σύστηκε ο κόσμος από τους ψαράδες. Τώρα εμείς τα ακούμε σαν απόϊχο και δεν μας, ούτε τα αυτιά μας γαργαλάνε. Ενώ κάποιοι άλλοι φλέγονται όταν συζητάνε για πράγματα και για την καρδιά τους. Γιατί όσο αγαπάς, τόσο και καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αγαπάς λίγο τον Χριστό, λίγο θα σου δώσει. Πολύ, πολύ θα σου δώσει. Θυσιάζει τον Χριστό, θα σου κάνει την αποκάλυψη ο Χριστός. Εγώ εδώ είμαι, ο σημερινός Άγιος. Αυτός ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος, που γιορτάζει σήμερα, ήταν ένα παιδάκι αγράμματο ήταν. Και τι έκανε, μεγάλωσε με πίστη τον Χριστό και λέει εγώ θα θυσιαστώ για τον Χριστό. Πήγε εδώ, πήγε σε Ιωνόρος, στους γεροντάδες, τους αφήνει το όρος και εγώ θα πάω να θυσιαστώ. Και εγώ όταν η καρδιά θα θυσιαστεί για τον Χριστό. Τελικά το σκίσανε, τον κάνανε, τον ρίξανε στη φυλακή. Του λέει ο κύριος στη φυλακή, εγώ εδώ είμαι, του λέει. Δεν τα αφήνει τα παιδιά του. Άλλωστε, χωρίς να είσαι βουτυγμένος από τη χάρη του Θεού, του Κυρίου, δεν τολμάς να ξεμητήσεις, να πεις θυσιάζω τον εαυτό μου. Γιατί δεν χωράει ο λογισμός. Λέει, το σκίσανε. Το σβήσανε τα πόδια. Άλλα βασανιστήρια του κάνανε και το πετάξανε στη φυλάκη, πεθαμένο. Τον φτιάχνει ο κύριος πάλι, του λέει, εγώ είμαι μαζί σου. Αυτά είναι από τα σύλληπτα στη διάνοια, όμως τα δυνατά, τα αδύνατα παρανθρώπης, η δυνατά παρά τον Θεό. Σήμερα λοιπόν, για να κλείσω το θέμα, δεν θα σας κουράσω άλλο, καλύτερα λιγότερα παρά περισσότερα. Το θέμα μας είναι, παρμένο μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων, από την παρησία, το θάρρος, των πρώην δειλών ψαράδων και τώρα πεπαρησιασμένο, δηλαδή με μεγάλο θάρρος, μαθητών φωτισμένων από το Πνεύμα του Άγιου του Ιησού Χριστού. Να θίξω και κάτι ακόμα και να το κλείσω. Για κάτι που σας χρειάζεται, μας χρειάζεται όλους. Διαβάζουμε στη Γραφή, 12 ετών ο Κύριος και οι γονείς του πορεύτηκαν, λέει, σε Ιερουσαλήμα, στο ναό, για να προσευχηθούν. Εδώ τι λέει το σημερινό που κάναμε, ότι οι Απόστολοι ανέβησαν εις το Ιερόν, προσεύξαστε για να προσευχηθούν. Τους άφησε στάβο ο Κύριος. Ό,τι κάνω εγώ θα κάνετε και εσείς. Αυτό είναι πολύ καθαρό που ακούτε. Γιατί λένε, δεν χρειάζεται ο ναός. Ναός είναι, λέει, το σώμα του ανθρώπινου, λένε οι μάρτυρες του Ιακωβά. Και αναφέρουν ένα άλλο κομμάτι του Αποστόλου Παύλου, που λέει, δεν γνωρίζετε ότι είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Και ότι μέσα μας κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Και βέβαια το γνωρίζουμε. Αλλά γνωρίζουμε ότι ο Κύριος είπε να ανεβαίνουμε στον ναό. Και έδωσε τον λύση Αποστόλου σαν και ανέβαινα στον ναό. Δεν σου είπε ότι να παραμελήσετε αυτό το ναό του Άγιου Πνεύματος, το σώμα. Αντίθετα, το σώμα σαν ναό θα φροντίζετε ότι καλό να περνάει. Αλλά και στον ναό θα πηγαίνουμε για την ανάγκη, όπως ο Κύριος, να πηγαίνουμε σε ευχόμαστε. Δεν καταργεί το ένα το άλλο. Ναό το ένα και το άλλο. Τι κάνει στον ναό που έρχεσαι, είσαι προσευχητικό. Κάνει προσευχή. Και εκεί που βρίσκεσαι έξω, πάλι για τον ναό το εδώ πέρα προσεύχεσαι. Να το φυλάει ο Θεός από κάθε κακό. Ό,τι κάνουμε στο ναό είναι παράδοση από τα χέρια του Κυρίου μας και των Αγίων Αποστόλων. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Να ρωτήσω. Να ρωτήσω. Όταν ήταν ο Χριστός, είχαν ταμείο νομίζω. Ναι. Και το Ιούδας. Ναι. Όταν ήταν οι Απόστολοι μετά, πάντα είχαν ταμείο. Πάντοτε.
του γράφει γιατί, ο Χριστός. Γιατί δεν έχω λεφτά, σου δώσουμε. Είχα τα μέχρι, το ονόμαζαν Λογία. Τι είχα τα μέχρι, το ονόμαζαν Λογία. Είχα λεφτά του δώσω. Αυτό το όνομα έχει. Στο παράδειγμα, είχα λεφτά του δώσω. Και παροτρύνει ο Απόστολος Παύλος και λέει, δώστε στη Λογία για τους φτωχούς. Υπήρχε τότε, όχι, δεν το είχε ένας μόνο, το είχε, επιτροπή. Ναι, Χριστιανό. Η Εκκλησία κατετόπωσε Εκκλησία το είχε. Άλλο. Και κάτι άλλο. Είπε στη λέξη τάγματα αγγέλων και αρχαγγέλων. Ναι. Οι αρχάγγελοι, τι ακριβώς, νόμιζα ότι είναι δύο. Νόμιζα ότι οι αρχάγγελοι ότι είναι δύο, Μιχαήλ και ο Γαβρίλη. Αυτοί είναι άρχοντες. Στρατηγοί στα τάγματα. Όπως έχει ο στρατός στρατηγό, μπορεί να έχει ένα και δύο, έτσι και πάνω, για να καταλαβαίνουμε, υπάρχουν Μιχαήλ και Γαβρίλ και Ραφαήλ. Καταλάβες, το λέει γραφή. Δηλαδή, οι αρχάγγελοι είναι στρατός, ας πούμε. Ναι, είναι οι στρατές ολόκληρες. Αλλά οι άρχοντες τους είναι Μιχαήλ, Γαβρίλ, Ραφαήλ. Και οι άγγελοι απλώς είναι οι υπηρέτες του Θεού. Όλοι είναι υπηρέτες του Θεού. Όλοι μηδέν σου ξέρουν, αλλά έχουν υπακοή στον άρχοντά του. Έτσι είναι ταγμένοι από τον Κύριο. Άλλο. Έχεις απορία. Όχι, εντάξει. Είχα εντύπωση ότι οι αρχάγγελοι ήταν δύο μόνο. Όχι. Όχι. Οι άρχοντες είναι τρεις όπως λέει η γραφή. Αλλά τα τάγματα είναι, πώς το λέει, δυνάμεις, πώς το λέει, επαναφέρει στη σειρά 6-7 τάγματα. 9 τάγματα, 9 τάγματα. Με τα ονόματα δεν θέλω να σας τα πω, γιατί είμαι γέρος και δεν μένει στη μνήμη του γέρου τίποτα. Φεύγει γρήγορα. Έτσι. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε, δεν σας κουράζω άλλο. Ευχαριστώ πολύ για τη συναχτή. Εντάξει, 40 λεπτά και ούτε είναι αρκετά. Να μην κουράζετε κιόλας. Ωραία. Κύριος, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, Θεός της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ευχηθείτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το όνομά σου, σε ουρανό και σου επιτύχει. Τον άρχον ημών, τον επικού σου σηκώσει σου εσύ. Και άφησε ημών τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους ελευθέρους. Λύσε έφυξη μας και λαμών, αλλά λύσε ημάς από τον αμύγο. Διευκόν, να γίνουν τα πέρα λοιπόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησου τη σώσα μας. Αμήν η βοήθειά μας, ο Θεός μας φωτίζει, να στεκόμαστε όπως είμαστε, για να μπορούμε να ζούμε. Μας περιμένουν δύσκολα χρόνια, για να το έχετε υπόψη σας. Πολύ δύσκολα χρόνια. Τα λέμε δύσκολα, παγκοσμίως. Έτσι λένε οι αγιώρατες, έτσι λένε οι πατέρες, έτσι λένε τα μηνύματα. Έτσι. Λοιπόν, το κλείδωσε ο Βασίλης. Ναι. Καλή νύχτα.